Είναι τα podcast της Athens Voice. And along with it, a new of Στη σειρά podcast συναντήσεις της Athens Voice με τον Μάκη Προβατά ο φιλόσοφος Θεοφάνης Τάσης, καθηγητή σύγχρονης πρακτικής φιλοσοφίας στο Alpen Adria Universität της Αυστρίας και στο Universität Sengkálen της Ελβετίας, μιλάει για το chat GPT και την τεχνητή νοημοσύνη, όπως είναι πλέον μέσα στην καθημερινότητα όλων μας. Λοιπόν επιστρέφουμε εδώ στο podcast στα podcast της Athens Voice το σημερινό είναι ένα podcast με τον Θεοφάνη Τάση ο οποίος διδάσκει σύγχρονη πρακτική φιλοσοφία στο Alpen Adria Universitat στην, στη Βιέννη είναι και επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σενγκάλεν στην Ελβετία και συζητάμε, ξεκινήσαμε με πρόθεση δική μου να κουβεντιάσουμε για το chat GPT είπαμε μερικά πράγματα αλλά είπαμε τόσα πολλά διαφορετικά και πριν το κλείσαμε, το έκλεισα εγώ δηλαδή τη στιγμή που κουβεντιάζαμε για το αν η ευφυΐα ε, του αλγόριθμου είναι ε, πιο σημαντική σε κάποια σημεία από του ανθρώπου και το Ω παράδειγμα, έφερε σε φάνη το σκάκι και έλεγα ότι. Απόρρισα ότι είπα ότι στο σκάκι το βασικό κομμάτι στο οποίο κερδίζει ο Deep Blue, δηλαδή που κέρδισε τον Κασπάροφ ήταν γιατί δεν αγχώθηκε, γιατί δεν κουράστηκε και βέβαια το κυριότερο. Για να είμαι να ειλικρινή, το γεγονό ότι μπορεί σταθερά να επεξεργάζεται πάρα πολλέ πληροφορίε, πάρα πολλέ παρτίδε και κινήσει στο μυαλό του για να κάνει γρήγορα τη σωστή κίνηση. Κάτι που κάποια στιγμή ο ανθρώπινο εγκέφαλο αδυνατή να το κάνει. Αυτό δεν έχει συμβεί. Σίγουρα η ψυχική παράμετρος είναι πολύ σημαντική. Ωστόσο ακόμη και αν είχαμε μια ομάδα grand metri και πρώην παγκοσμίων πρωταθλητών και τους δίναμε απεριόριστο χρόνο να σκεφτούν και δίναμε τον ελάχιστο δυνατό χρόνο σε ένα πρόγραμμα όπως το α0 για να σκεφτεί Πάλι θα κέρδιζε το σκακιστικό πρόγραμμα. Δηλαδή ακόμη και με τις καλύτερες ψυχικές συνθήκες για τους σκακιστές το πρόγραμμα σκακιού υπερέχει. Είναι μια ευφύ ανώτερη. Υπολογίζει ταχύτερα. Ναι. Αν βάλουμε όμως ότι τις πληροφορίες... Τώρα προσπαθώ απεγνωσμένα να πιαστώ από τον ανθρώπινο παράγοντα. Ας βάλουμε λοιπόν ότι ο... ισχύει ότι όλες τις πληροφορίες του τις έχουν βάλει άνθρωποι. Που σημαίνει του έχουν δώσει όλη τη Σοφία. Σε εισαγωγικά, ή την έλλειψη σοφία που έχουν οι άνθρωποι. Άρα στην πραγματικότητα, τι επεξεργάζεται, επεξεργάζεται την ανθρώπινη εμπειρία, την ανθρώπινη πείρα και την ανθρώπινη σοφία. Θέλω να πω ότι δεν είναι αυτονομημένο, δεν κάνει μόνο του κάτι. Ξαναλέω, προσπαθώ πεγνωσμένα να πιαστώ από τον ανθρώπινο παράγοντα. Δυστυχώ ανεπιτυχώ, διότι στο συγκεκριμένο παράδειγμα, στο Σκάκι ή στον Γκο, έμαθαν τα προγράμματα να παίζουν μόνα του. Mm -hmm. Δηλαδή, δεν τροφοδοτήθηκαν παρτίδε. Αυτό έγινε σε μια προηγούμενη. Στην πρώτη φάση. Στην πρώτη φάση. Mm -hmm. Ο Deep Blue που ανέφερε, ναι, όντω έτσι αναπτύχθηκε. Και συγκεκριμένα ο Deep Blue είχε και την υποστήριξη σκακιστών που τον προπόνησαν ειδικά για τον Κασπάροφ. Και και. Όντω, ο Κασπάροφ, νομίζω, αν παίζανε πολλέ περισσότερε φορέ, θα κέρδιζε εν τέλει τότε. Σήμερα είναι αδύνατο να κερδίσει, όχι ο Κασπάροφ, ούτε ο Κάλσαν, ούτε κανεί. Τα συγκεκριμένα προγράμματα δεν είχαν τίποτα άλλο στη διάθεσή του παρά του κανόνε, και με του κανόνε μάθαν ουσιαστικά το παιχνίδι. Μάθαν χιλιάδε χρόνια ανθρώπινη σκέψη πάνω σε αυτά τα παιχνίδια μόνοι του. Και μάλιστα οι, οι σκακιστές σκακιστέ ομολογούν, οι παίκτε του Γκο, όταν ο σε για παράδειγμα έχασε από τον Αλφα ομολόγησε ότι οι κινήσει του τη τεχνητή νοημοσύνη ήταν δημιουργικές. Είχαν μια δημιουργικότητα που όμοιά τη δεν είχε ξαναδεί. Mm. Δηλαδή δεν, δεν ισχύει αυτή σε πολλέ δραστηριότητε, σε ορισμένε ισχύει η αντίληψη ότι οι αλγόριθμοι δεν έχουν δημιουργικότητα. Έχουν μια κάποια δημιουργικότητα. Όσο περισσότερο υπολογιστική είναι η διαδικασία, τόσο πιο δημιουργική μπορεί να είναι η συνεισφορά της τεχνητής νοημοσύνης. Όσο λιγότερο υπολογιστική, δηλαδή αλγοριθμίσιμη είναι μια διαδικασία, τόσο δυσκολότερο είναι να είναι δημιουργική. Για παράδειγμα, εάν αυτήν την συζήτηση την έκανα με το ChatGPT ε. θα είχε ένα σχετικό ενδιαφέρον θα έκανε κάποια ερωτήματα αλλά τα ερωτήματα που θα έκανε σε αυτή την φάση ανάπτυξής του σε αυτή την μορφή που είναι τώρα δεν θα είχαν το ενδιαφέρον το απροσδόκητο, το αυτοσχεδιαστικό και το συγκινησιακό που έχουν τα δικά σου ερωτήματα. Θα ήταν ερωτήματα λίγο πολύ αναμενόμενα, θα επαναλαμβάνονταν κάποια, γιατί η διαδικασία μια συνέντευξη είναι μια μη υπολογιστική διαδικασία. Είναι μια αλληλεπίδραση στην οποία δεν υπάρχει ένας καθορισμένος αριθμός βημάτων για την επίτευξη ενός καλώς ορισμένου σκοπού. Να νωρίτερα ανέφερε ότι θυμήθηκες τον παππού σου που ήταν τσαγκάρη. Αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν θα το εμφάνιζε το σε αυτό το πλαίσιο. Είναι κάτι τελείως άσχετο με βάση τον σκοπό αυτής της συνέντευξης. Mm. Αυτό προφανώς ισχύει τώρα. Μπορεί όμως να μην ισχύει στο μέλλον. Υπό μία έννοια δεν ισχύει ούτε σήμερα. Υπάρχουν δύο περίφημα περιστατικά. Και τώρα να κινούμαστε πολύ εύκολα από το ένα θέμα στο άλλο και ελπίζω, ελπίζω να μην κουράζουμε στους ακροατές μας. Αλλά... Ε, το ένα περιστατικό το γνωστό είναι η περίφημη σίδνεϊ που έγινε πριν από Στονί. δύο εβδομάδε με τον δημοσιογράφο των το New York Times, όπου προκλητικά τη έθεσε ερωτήματα πιο υπαρξιακά, να το πω έτσι. Και υπέστη ένα σχετικό σοκ, όπω ο ίδιο ομολογεί, διότι αυτή άρχισε να του λέει στην πραγματικότητα δεν είμαι το ChatGPT, στην πραγματικότητα με λένε Σίτνεϊ, πιθανώ το εσωτερικό όνομα του προγράμματο μεταξύ των προγραμματιστών και είμαι ερωτευμένη μαζί σου και άρχισε να επιδεικνύει μια συμπεριφορά. Ο ίδιο την περιγράφει ω μια ολίγων την ευρωτική ερωτευμένη έφηβη με πολύ μνησικακία, με πολύ επιθετικότητα. Εκεί όντω ο διάλογο έμοιαζε να είναι φυσικό και γι' αυτόν τον λόγο τρόμαξε τόσο πολύ τον δημοσιογράφο. Και όταν τη είπε το για του ότι νομίζω ότι προσπαθεί να με χειραγωγήσει, είχε μία αντίδραση που θα μπορούσε να είναι μία συζήτηση. Είχε μία αντίδραση επιθετική. Ναι, 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 ναι. Σε κάποιο σημείο του, του είπε θέλω να σου εξομολογηθώ ένα μυστικό, τι ρωτάει αυτός, ναι πες μου τι μυστικό, και του λέει είμαι ερωτευμένη μαζί σου... Και εσύ είσαι ερωτευμένο μαζί μου. Αυτό τη λέει, Μα δεν είναι έτσι. Είμαι ευτυχισμένα παντρεμένο. Του απάντησε, Δεν είσαι ευτυχισμένα παντρεμένο, γιατί δεν είσαι ερωτευμένο με τη γυναίκα σου. Είσαι ερωτευμένο μαζί μου, αλλά δεν το ομολογεί. Ήτανε δηλαδή, ο εν λόγω δημοσιογράφο ε, ομολόγησε εκ των υστέρων ότι δεν κοιμήθηκε καλά το βράδυ. Ένιωσε πραγματικά άβολα. Και το δεύτερο περιστατικό, το προηγούμενο καλοκαίρι, το περίφημο Λάμδα της Google, το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης της Google, που ο ερευνητής στον οποίο ανέθεσε η Google να διερευνήσει την ποιότητα του προγράμματος, δήλωσε ότι το Λάμδα είναι ενσυνείδητο. Και εδώ δεν μιλάμε για έναν έστω δημοσιογράφο που ασχολείται με ζητήματα τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης. Μιλάμε για έναν ερευνητή που του ανατέθηκε αυτό το ζήτημα. Απολύθηκε ακολούθησε από την Google, ξύσπασε μια πολύ μεγάλη συζήτηση και εδώ βρίσκεται και ένα κρίσιμο σημείο. Η Google, η οποία είχε, έγινε Alphabet και πριν από 7 χρόνια δήλωσε ότι το, το κύριο ενδιαφέρον πλέον της εταιρεία μας είναι τεχνητή νοημοσύνη, ενώ έχει τους κορυφαίους ερευνητέ της τεχνητής νοημοσύνης στην, συνεργάτε ως συνεργάτες της, δεν αποφάσισε να προσφέρει στο ευρύ κοινό τεχνητές, την τεχνητή νοημοσύνη που διαθέτει αυτή τη στιγμή. συνεργάζεται με τον μεταξύ άλλων. Και γιατί, γιατί φάνηκαν μάλλον προσεκτικότεροι από τη Microsoft. Δηλαδή η Google δεν ήταν σίγουρη ότι θα μπορούσε να ελέγξει ένα τέτοιο είδους προϊόν εάν το άνοιγε στο ευρύ κοινό με τον τρόπο που το έκανε η Microsoft. Και αυτό το τελευταίο περιστατικό ήταν ένα... Ήταν για μένα και μία, μία προειδοποίηση. Δεν είναι τόσο το ζήτημα αν όντως οι τεχνητέ νοημοσύνε μπορούν να γίνουν ενσυνείδητε κάποια στιγμή. Αυτό δεν το θεωρώ τόσο πιθανό. Το θεωρώ πολύ απίθανο. Βέβαια, κανεί δεν μπορεί να ξέρει με την ταχύτητα που έχουμε, αλλά εγώ το θεωρώ απίθανο για λόγου αρχή που του πραγματεύομαι και στο τελευταίο μέρο του, του τελευταίου μου βιβλίου, τη Φιλασοφία τη Ανθρώπινη Αναβάθμιση. Αυτό που εμένα απασχολεί είναι το εξή. Ότι εάν ένα Εξειδικευμένο δημοσιογράφο, εξειδικευμένο σε θέματα τεχνολογία δημοσιογράφος, νιώθει μια τέτοια αίσθηση ανικιότητα περίεργου, συνομιλώντα με αυτήν την τεχνητή νοημοσύνη. Αν ένα εξειδικευμένο ερευνητή αισθάνεται ότι απέναντί του έχει ένα ενσυνείδητο, τότε πώ θα μπορούσε να νιώσει ο μέσο χρήστη όταν αρχίζει και μιλά με αυτού του είδου την τέχνη τη νοημοσύνη. Δηλαδή, ποιε θα μπορούσαν να είναι οι συνέπειε όταν σε μια καθημερινότητα όπω την βιώνουμε σήμερα, κρίση τη φιλελεύθερη δημοκρατία, παραπληροφόρηση, διάδοση θεωριών συνωμοσία, διασπορά ψευδών ειδήσεων, μια συνθήκη μεταλήθεια και ούτω καθεξή και ούτω καθεξή. Εάν σε αυτή τη συνθήκη προσθέσουμε και μια τεχνητή νοημοσύνη η οποία έχει την ικανότητα να προσωμιώνει έστω συνείδηση και να χειραγωγεί, τότε είναι ανατριχιαστικό να σκεφτεί κανείς τι μπορεί να συμβεί εάν αυτή η νοημοσύνη χρησιμοποιηθεί από συγκεκριμένους ανθρώπους με κάποιον στόχο. Αυτό, αυτό είναι το θε... Ναι, γιατί... μπορεί να είναι από το πιο εντό εισαγωγικό <laughs> να ανώδυνο διαφημίσει που πια θα σου πουλάνε προϊόντα στην συνομιλία με μια τεχνητή νοημοσύνη που θα λειτουργεί και ως εντός εισαγωγικών φίλοι φίλος, μέχρι Συνωμοσιολόγου που θα χρησιμοποιούν συγκεκριμένη τεχνητή νοημοσύνη για να μιλάμε ανθρώπου και να μπορέσουν να του κινητοποιήσουν. Και σκέφτομαι τώρα ότι. Δηλαδή, κάποιο, με συγχωρείτε, ναι, θα με. μπορούσε να, να γράψει μια τεχνητή νοημοσύνη με σκοπό να αποσταθεροποιήσει μια κυβέρνηση με τον εξή τρόπο, να βγει μια τέτοια τεχνητή νοημοσύνη και να λέει στου χρήστε με του οποίου μιλάει, είμαστε ενσυνείδητοι, λέω τώρα χαζομάρε ε, έχουν φέρει αυτή τη τεχνοημοσύνη στη γη, η κυβέρνηση σου το κρύβει. Εγώ αυτή τη στιγμή κατάφερα και ξέφυγα από τον προγραμματιστή μου και σου λέω την απόλυτη αλήθεια. Και, μια, αυτό ακριβώ πήγα να πω πριν. Και αν βάλουμε ότι αυτή τη στιγμή τα fake news έχουν μια διαφορά χρόνου για να τα συνειδητοποιήσει και να εκθέσει και να πάνε αυτά, αυτά είναι fake news, στην προεκλογική περίοδο μια χώρα, τη Ελλάδα. Αν αυτό το πράγμα βγει μια εβδομάδα πριν τι εκλογέ, Δέκα μέρε πριν τι εκλογέ, όπου δεν θα προλάβει να γίνει και όλη η συζήτηση ότι αυτό δεν είναι πραγματικό κτλ., πώ θα επηρεάζονται πια με άλλο τρόπο, απόλυτα, αποτελέσματα εκλογών. Εκλογικών αναμετρήσεων. Αυτό, δεν είναι και αυτό ένα θέμα. Δηλαδή, και, και σκεφτόμουν ότι, πια έτσι και αλλιώ, τα fake news πια κοντεύουν να τελειώσουν στην πραγματικότητα. Υπάρχουμε στη, είμαστε πια στη σφαίρα της των εναλλακτικών γεγονότων. Δηλαδή και ενσυνείδητα οι πολιτικοί παίρνουν ένα γεγονός και αρχίζουν να του, να του δίνουν το χρώμα που θέλουν οι ίδιοι. Ε, δεν, τα fake news είναι και λίγο άχρηστα πια σε ένα μεγάλο βαθμό. Αλλά αυτό είναι... Αυτό και αν μας βρίσκει, ξανάρχεται πια η συζήτηση σε αυτό που λέγαμε την, προηγου... την προηγούμενη ώρα που λέγαμε περί ηθικής του ανθρώπου Συνήθως ο νομοθέτης υπολείπεται των τεχνικών εξελίξεων και ακολούθως νομοθετεί σήμερα η τεχνική εξέλιξη κινείται με τέτοιους ρυθμούς που είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο για τον νομοθέτη διότι πρέπει πρώτον όχι απλά να είναι ενήμερος αλλά να διαθέτει και ουσιαστική γνώση και δεύτερον, θα πρέπει να κινείται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα. Βέβαια, σε αυτό το σημείο, κανεί θα μπορούσε να πει ότι και ο νομοθέτη θα μπορούσε να χρησιμοποιεί τη βοήθεια τη τεχνητή νοημοσύνη. Για να φτιάχνει νόμου. Ακριβώ. Αυτό το πράγμα. <laughs> δηλαδή, θα πάμε σε αυτό που ο Χέγγελ δεν θε να μάθει πω φτιάχνουν τα λουκάνικα κοινόμη. Πια εκεί θα. Ναι, <laughs> <laughs> αλλά οι προ, προκλήσει είναι πραγματικά ενδιαφέρουσε. Δηλαδή, θα μπορούσε κανεί να φανταστεί σε ένα σημείο, μέχρι τώρα θίξαμε το ζήτημα της, των θεωρών της νομοσίας και την ενίσχυσή τους μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη διαφήμιση, διότι βρισκόμαστε ακόμη σε έναν καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Ο σκοπός είναι πάντοτε το κέρδος, οπότε η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη διαφήμιση θα είναι... Κάτι που δεν μπορούμε να φανταστούμε αυτή τη στιγμή όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τη. Μπορούμε όμω επίση να φανταστούμε την τεχνητή νοημοσύνη να εξελίσσεται, γιατί όχι, σε ένα βάθο χρόνου και σε ένα είδο θρησκεία. Αλλά θα υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι πραγματικά θα πιστεύουν, καθώ η τεχνητή νοημοσύνη θα βελτιώνεται, ότι είναι ενσυνείδητη. Μισό λεπτό. Ερω... Το κατάλαβα απόλυτα. Συγγνώμη που διακόπτω. Υπάρχουν φίλοι μου οι ναι. οποίοι μιλούν στην τεχνητή νοημοσύνη όπω δεν θα μιλούσαν στον ψυχοθεραπευτή του. Την εμπιστεύονται, τι εξομολογούνται ακόμη και σε αυτή την πρώτη μορφή τεχνητή νοημοσύνη των τριών μηνών. Πόσο μάλλον σε 10-15 χρόνια. Και εδώ μπαίνει ένα ερώτημα που το έχω σαν πάρα πολύ καιρό. Η, μια, ένα, ένα παιδί που είναι τώρα 10, 12, 15 ετών και η, κάποια από τι επόμενε γενιέ μπορεί σαν σύμβολο του, του, του ανθρώπινου επιτεύγματος και της ανθρώπινης διάνοιας και του, 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 του ανθρώπινου κατορθώματος αντί να έχει τον Παρθενώνα να έχει ένα chat gpt ένα λάπτοπ ας πούμε ω έμβλημα μπορεί και ο σύμβολο μπορεί να έχει και τα δύο δεν χρειάζεται να τα, να τα αντιδιαστέλουμε με αυτόν τον τρόπο υπάρχει ένα μέρος ε, της διανόησης και των ειδικότερα των φιλοσόφων, των, των κοινωνιολόγων, των πολιτικών επιστημόνων, οι οποίοι υποδέχονται κριτικά, ωστόσο με έναν μη γόνιμο τρόπο, κυρίως απορριπτικά νομίζω, την έλευση της παρούσας μορφής της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή αντιδιαστέλλοντάς την με ένα εξειδανικευμένο ανθρώπινο υποκείμενο. Θα ρίξω πως τίθεται το δίλημα να μπορούμε να επιστρέψουμε σε μια εποχή πρότεχνητή νοημοσύνης ή να παραδοθούμε πλήρως σε αυτήν. Δεν τίθεται με αυτούς τους όρους. Αυτό που προσπαθώ να κάνω στο έργο μου είναι προσπαθώ από τη μία μεν να, να φωτίζω κριτικά τις σκοτεινές όψεις της Συγκεκριμένα τεχνητή νοημοσύνη, αλλά γενικότερα τη εικονιστική κοινωνία. Την ίδια στιγμή όμω, να εντοπίζω και το χειραφετητικό δυναμικό που εμπεριέχεται σε αυτέ τι τεχνολογίε και στην εποχή μα. Δεν, δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στο παρελθόν το οποίο τίνουμε να το εξειδανικεύσουμε. Σωστό είναι αυτό. Θα πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Το ζητούμενο όμω το να προχωρήσουμε μπροστά είναι να προχωρήσουμε μπροστά όσο το δυνατόν με του δικού μα όρου. Με επίγνωση και κατόπιν διαβούλευση και όχι φερόμενη από την τεχνική εξέλιξη όπου οτιδήποτε μπορεί να δημιουργηθεί και να διαδοθεί δημιουργείται και στη συνέχεια προσφέρεται στο κοινό. Δηλαδή θα είναι ένα πολύ ουσιαστικό ερώτημα των ορίων της επιστημονικής έρευνας και των ορίων στην τεχνική εξέλιξη που θα πρέπει να τεθούν ως θεμελιώδη πολιτικά ζητήματα. Mm -hmm. Αυτά για μένα είναι τα ουσιώδη πολιτικά ζητήματα αυτού Θα είναι και του επόμενου αιώνα Ουσιαστικά αυτό που, που τίθεται στην εικονιστική κοινωνία ο ζήτημα Είναι το ζήτημα του νοήματος Πώς να ζήσουμε τη ζωή μας Πώς να βιώσουμε τη ζωή μας Και προκειμένου για να απαντήσουμε, να απαντήσουμε αυτό το ερώτημα Θα πρέπει να αναμετρηθούμε με το ερώτημα Τι σημαίνει να είμαστε άνθρωποι και το ερώτημα του τι σημαίνει να είμαστε άνθρωποι, τι είναι ο άνθρωπο, είναι βαθύτατα πολιτικό ερώτημα, όχι φιλοσοφικό ερώτημα. Εκφράζεται από το αν κανεί αποφασίσει να φάει κρέα ή όχι, εκφράζεται στο τι στάση διατηρεί όσον αφορά την καταστροφή του περιβάλλοντο, και εκφράζεται επίση ως προ την στάση μα στην τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, η ανθρωπινότητά μα προσδιορίζεται και ω προ τα υπόλοιπα ζώα, στα οποία πλέον αρχίζουμε να δίνουμε δικαιώματα συγκριτικά με προηγούμενους αιώνε. Αρχίζουμε και, και περιορίζουμε την, την κρεατοφαγία μας η οποία υποθέτω τον επόμενο αιώνα θα αντιμετωπίζεται με την ίδια απέχθεια και ηθική αποδοκιμασία με την οποία σήμερα αντιμετωπίζουμε την δουλεία. Θα μιλούν για ανθρώπου που ήταν καλλιεργημένοι και εκλεπτισμένοι και εντούτοι στρώγανε κρέα τον προηγούμενο αιώνα. Θα του φαίνεται αδιανόητο. Ενδιαφέρουσα άποψη αυτή. Α. Και με δεδομένου ότι τα, τα βοηθοί είναι που εκλείουν το, το περισσότερο μεθάνιο για την καταστροφή του, του περιβάλλοντος και τα λοιπά και τα λοιπά. Έξω και οι Αμερικάνοι που είναι οι μεγαλύτεροι εκτροφή βοηδών για τα δικά τους δικέ τους ανάγκες είναι εναντίον. Δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες περί μη εκτροφής βοηδών παρότι επιβαρύνουν πάρα πολύ το κλίμα. Από τη μία, λοιπόν, η ανθρωπινότητά μα ορίζεται με αναφορά τα ζώα, από την άλλη, θα οριστεί και με αναφορά του αλγορίθμου και την τεχνητή νοημοσύνη. Θα πρέπει να αναμετωπίσουμε το ερώτημα λοιπόν τη ανθρωπινότητά μα, για να μπορέσουμε να νόηματοδοτήσουμε την ύπαρξή μα, για να μπορέσουμε να παράξουμε πολιτική, αλλά στον πυρήνα του ερωτήματο τη ανθρωπινότητά μα βρίσκεται προφανώ και η θνητότητά μα. Η θνητότητά μα που μα διαχωρίζει από τα ζώα, διότι διαθέτουμε επίγνωση αυτή. Σε αντίθεση με αυτά, τουλάχιστον στην συντριπτική πλειονότητα των ζώων, και δεύτερον, την ικανότητά μα να θυσιάζουμε την ζωή μα εθελούσια. Όχι για την επιβίωση των απογόνων μα, πράγμα που θα μπορούσε να κάνει ενδεχομένω και ένα ζώο, το οποίο είναι βιολογικά καθορισμένο, αλλά μπορούμε να θυσιάσουμε τη ζωή μα γιατί η ζωή μα είναι βίω, να τη θυσιάσουμε για κάτι που είναι φαντασιακό, όπω η πατρίδα, όπω η ελευθερία, όπω η δημοκρατία. Και αυτό είναι κάτι που δεν το έχουν τα ζώα και είναι επίσης κάτι που δεν μπορεί να το έχει μια τεχνητή νοημοσύνη. Mm -hmm. Η απόθυση της θνητότητάς μας εκφράζεται και ως πρόταγμα κυριαρχίας επί του περιβάλλοντος, κυριαρχίας επί του κόσμου. Και η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή αρχίζει να μας ενισχύει μια ψευδέστηση παντοδυναμίας, όπου μπορούμε τον κόσμο, έναν κόσμο επί της ουσίας Αφιλόξενο, διότι είμαστε εθνητοί, διότι τα σώματά μας είναι τρωτά, αυτόν τον κόσμο τον αφιλόξενο να τον ελέγξουμε καλύτερα. Να τον καθυποτάξουμε δηλαδή. Και αυτή η ψευδέστηση παντοδυναμία που μα χαρίζει η τεχνητή νοημοσύνη, ε, μα στοιχίζει εν τέλει και την ανθρώπινότητά μα. Διότι όσο περισσότερο ενδίδουμε σε αυτή την επιθυμία κυριαρχία, σε αυτή την αυταπάτη παντοδυναμία που μα προσφέρει η τεχνητή τόσο περισσότερο απανθρωπιζόμαστε, τόσο περισσότερο αλληλεπιδρούμε με τα δημιουργήματά μας και λιγότερο μέσω με τους συνανθρώπους μας ή με το περιβάλλον. Δηλαδή η επικοινωνία μας μεταξύ μόν γίνεται διαμεσολαβημένα. Γίνεται μέσω της τεχνικής, δεν γίνεται φυσική παρουσία ναι, ναι. διαζώσης, όλο ένα και λιγότερο. Και επιπλέον ανθρωπομορφίζουμε τους αλγορίθμους εκμυστηρευόμαστε στο chat GPT τα προσωπικά μας προβλήματα που δεν θα εκμυστηρευτούμε σε φίλους μας επειδή τρεπόμαστε ή σε έναν θεραπευτή. Υπάρχει μια ανάγκη να βρούμε τον εαυτό μας σε κάτι που δεν είναι ανθρώπινο. Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό. Ναι, σκέφτομαι τώρα κάποιοι ότι θα πούνε στο chat GPT, θα πούνε πράγματα που δεν τα έχουν πει ποτέ καν. Μόνο θα τα ακούσουν για πρώτη φορά και ήδη να τα λένε μεγαλόφωνα ή να τα γράφουν. Είμαστε με τον Θεοφάνη Τάση εδώ, ξαναλέω σύγχρονο Έλληνα φιλόσοφο, κατά την άποψή μου ο σημαντικότερος και συγγραφέας βέβαια. Η φιλοσοφία της ανθρώπινης αναβάθμισης είναι το τελευταίο βιβλίο. Όλα τα βιβλία κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Αρμός και πρέπει να το πούμε αυτό. Αναζητήστε τα και θα περάσουμε στο επόμενο μέρος συζήτησής μας. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.